πολλά διαφορετικά πράγματα που είχατε να κάνετε. Νομίζω ότι τώρα θα είστε καλύτερα. Η Αφροδίτη είναι δικό σας κυβερνήτης, δέχετε πολύ ωραίες όψεις που σημαίνει ότι θα είναι πρόσωπα αγαπημένα κοντά σας, τα οποία θα σας βοηθήσουν. Προσέχετε εσείς που είστε γεννημένοι γύρω στις 4-5, ενώ οι υπόλοιποι νομίζω ότι θα περάσετε πολύ όμορφα, τουλάχιστον το επόμενο διήμερο. Με εκείνα τα οικονομικά που σας απασχολούν και εσάς, απασχολούν όλους τους Έλληνες, δεν πειράζει. Για τους σκορπιούς μας, η Σελήνη είναι στο δικό σας ζώδιο. Αυτό σημαίνει ότι θέλετε να ασχοληθείτε με τα πολύ προσωπικά σας θέματα, τα οποία είναι ή συναισθηματικά ή ακόμα και ένα άγχος επαγγελματικό το οποίο έχετε. Όμως η Αφροδίτη είναι πραγματικά δική σας. Τουλάχιστον αν είστε γεννημένοι εκεί γύρω στις 6 του μηνός, τα πράγματα φαίνεται να είναι ιδιαίτερα καλά. Τα παιδιά, ο ερωτικός σύντροφος είναι πολύ κοντά σας. Με εκείνα τα θέματα τα οποία έχουν σχέση με την εργασία ή με την υγεία κάποιων δικών σας, ενδεχομένως να προβληματιστείτε, αλλά κάντε πως δεν βλέπετε. Τοξότες μου, τα αγαπημένα σας πρόσωπα σας έχουν ανάγκη αυτό τον καιρό, ενδεχομένως να πρέπει να τους συμπαρασταθείτε, ενώ στο σπίτι θα έχετε κόσμο. Αγαπημένα πρόσωπα της οικογένειας σας βοηθούν ή εσείς τους βοηθάτε ή τέλος πάντων μέσα στο σπίτι, μέσα στην οικογένεια μπορείτε να βρείτε χαρά. Οι εγώ καιροί μας, οι οποίοι αυτόν τον καιρό έχουν πάρα πολλά να κάνουν μεταξύ οικογενειακών και επαγγελματικών, έχουν ένα γενικότερο μπέρδεμα. Πρόσωπα είτε συγγενικά είτε φιλικά, αυτά είναι που θα σας δώσουν χαρά αυτόν τον καιρό και θα μπορέσετε να φτάσετε στο σημείο που θέλετε εσείς αυτές τις ημέρες, που δεν είναι τίποτε άλλο από την προσέγγιση αγαπημένων προσώπων που είναι δίπλα. Κατά τη διάρκεια διαδρομών ή συναντήσεων ή συναναστροφών, θα βρείτε ανθρώπους οι οποίοι γοητεύονται. Αν είστε μόνοι, μην μένετε μέσα στο σπίτι, βγείτε έξω, γιατί εκεί κάπου μπορεί να υπάρχει το άλλο σας μισό, το οποίο θα σας, θα σας δώσει πολλά. Μην μένετε μέσα στο σπίτι. Υδροχόοι μου, έχετε πολλές επαγγελματικές και κοινωνικές υποχρεώσεις αυτόν τον καιρό που σας κρατούν σε ένταση. Ακόμα και η χθεσινή έκλειψη ήταν πολύ ωραία για σας, νομίζω. Πάρα εσύ την απόλαυσες ιδιαίτερα, μαζί και όλοι εμείς, ήταν εξαιρετικά πραγματικά. Τα οικονομικά σας βελτιώνονται. Έχετε πολλά καθημερινά πράγματα τα οποία έχετε να κάνετε και αυτό μπορεί να σας εκνευρίζει λίγο, αλλά γενικά είναι ένα πολύ καλό διήμερο για να έρθετε πιο κοντά στους αγαπημένους. Και από τους πιο ωφελημένους αυτής της εποχής είναι τα ψάρια. Ψάρια μάλιστα που είστε γεννημένοι εκεί 3-4 του μηνός, κάτι θεϊκό γίνεται αυτό τον καιρό. Τα αγαπημένα σας πρόσωπα, ταξίδια, επαφές και άνθρωποι του περιβάλλοντός σας φαίνεται να είναι κοντά σας. Ξεχάστε εκείνα τα οικονομικά, προσέχετε λίγο την υγεία και να ευχηθούμε, ευχόμαστε καλό Πάσχα σήμερα, διότι εμείς δεν θα είμαστε αύριο. Λοιπόν, καλό Πάσχα από εμάς, σας αγαπάμε. Παρασκευή, Δευτέρα θα είμαστε. Να περάσετε πολύ όμορφα.